Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη αγάπη έδειξαν αλλά και δείχνουν οι Ρώσοι στην Καλαμάτα. Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα όλο το καλοκαίρι βούλιαξε από τους επισκέπτες που κυρίως κατέφθαναν μέσω των αεροπορικών οπτήσεων. Η ικανοποίηση των ξενοδόχων είναι δεδομένη, αφού έγινε το πρώτο βήμα της τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης του τόπου. Φυσικά από την πόλη δεν έλειψαν ούτε οι Γερμανοί, ενώ επέστρεψαν στην περιοχή και οι Ιταλοί. Ο τουρισμός είναι αναμφισβήτητα ένας τρόπος για να ανακάμψει η χώρα. Η οικονομική κρίση δεν στάθηκε εμπόδιο για πολλούς και έτσι ειδικότερα ο Μάιος αλλά και ο Ιούνιος γέμισε με επισκέπτες που κυρίως κατέφθασαν μέσω των νέων πτήσεων του αερολιμένα Καλαμάτας. Ρώσοι αλλά και οι Γερμανοί έδειξαν την αγάπη τους στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και από την άλλη οι Ιταλοί επέστρεψαν στις ομορφιές του τόπου. Αλήθεια είναι ότι φέτος με την αύξηση των πτήσεων, την δραματώδη αύξηση των πτήσεων, ειδικά με τα ταξιδιωτικά δρομολόγια της Αιτζίαν, πήγαμε πάρα πολύ καλά, όπως είπα και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Εντάξει, η ρωσική αγορά έχει πολύ δυνατή συμμετοχή και στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και στον υπόλοιπο νόμο. Φέτος είχαμε και πάρα πολλοί Γερμανούς, νομίζω και οι Ιταλοί ξανά ήρθαν μετά από καιρό. Έχω μια υστέρηση στους ομογενείς από την Αμερική και την Αυστραλία, που νομίζω δεν είναι τόσο δυνατή όπως άλλες χρονιές. Γενικά πάντως η παρουσία της έννοιας αγοράς και των πτήσεων μας βοήθησε πολύ, ειδικά το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού. Οι τουρίστες αρκετοί, όμως η κατανάλωση όχι μεγάλη. Οι περισσότεροι επισκέπτες λειτουργούν με αυτοσυγκράτηση και έτσι δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα στην αγορά. Είχε μεγάλη αυτοσυγκράτηση, το βλέπουμε όλοι μας και από την εικόνα που παρουσιάζουν τα μαγαζιά της παραλιακής ζώνης της πόλης. Μεγάλη στέρηση στην κατανάλωση, σημαντική, λόγω και της οικονομικής ανέχειας που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του κοινού. Οι άνθρωποι είναι πολύ συγκεντρωμένοι στην κατανάλωσή τους και παρόλη την προσπάθεια που έχει γίνει με τη μείωση των τιμών, οι συγκεκριμένες προσφυγές των επαγγελματιών έχουν μειώσει τις τιμές τους και φέτος, γιατί κάτσαν σε συγκεκριμένα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά όμως η κατανάλωση εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη στέρηση. Από την άλλη τώρα και οι έλεγχοι του ΔΟΕ συνεχίζονται, σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιουλίου. Έως και τις 5 Αυγούστου τα αποτελέσματα σουκάρουν. Στη Μεσσηνία το ποσοστό αγγίζει το 37,5% ενώ σε άλλες περιοχές ξεπερνά το 70%. Πιο συγκεκριμένα οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικές περιοχές και το ζήτημα της παραβατικότητας έφτασε και το 85%. Η φοροδιαφυγή συνεχίζεται και έτσι το Υπουργείο ζητά από την βοήθεια των πολιτών ώστε να απαταχθεί άμεσα. Στο 37,5% βρίσκεται για την Μεσσηνία το ποσοστό φοροδιαφυγής. Ιδιαίτερα υψηλά μάλιστα είναι τα ποσοστά παραβατικότητας που σε ορισμένες περιοχές της χώρας φτάνουν το 85%, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους που διενήργησε το δεκαήμερο από 25 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου σε τουριστικές περιοχές. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 49,89%. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1.465 έλεγχοι, από τους οποίους βρέθηκαν συνολικά 731 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 3.904 παραβάσεις. Αναλυτικά, σε ευθύνουσα σειρά, η παραβατικότητα ανά περιοχή είναι η εξής. Στην Εύβοια είναι το 85,13%, στη Μήλο το 81,81%, στην Κο το 78,38%, στη Μύκονο το 63,73%, στην Κρήτη το 59,63%, στην Πάτρα το 50,38%, στην Μεσσηνία το 37,5% και στα Ιωάννινα το 17,54%. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, επειδή η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι υπόθεση που αφορά όλους, καλούνται οι πολίτες να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, ζητώντας το νόμιμο παραστατικό και ασκώντας το δικαίωμά τους να μην πληρώσουν εάν δεν τους δοθεί. Μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει με τη σύντηση των πολιτών. Μπορεί ο πληθωρισμός να έχει μειωθεί κατά 0,7%, όμως όπως φαίνεται οι τιμές στα είδη διατροφής όχι μόνο δεν πέφτουν αλλά αυξάνονται κιόλας. Οι καταναλωτές που τα βγάζουν ομολογουμένως δύσκολα πέρα συνιστούν διαρκή έρευνα αγοράς και υπομονή. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο πληθωρισμός ακολουθεί πτωτική πορεία εδώ και 5 μήνες. Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός παρουσίασε μείωση 0,7% σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε σύγκριση φυσικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, δηλαδή τη μεγαλύτερη μείωση που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο που ξεκίνησε ο πληθωρισμός. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι τιμές στα είδη διατροφής δεν έχουν μειωθεί. Οι τιμές ανεβαίνουν. Εμείς σαν καταναλωτές τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτά είναι από αλλού.
πιο μεγάλες δυνάμεις, να το πω έτσι. Τι να κάνουμε, πιστεύω να διορθωθούν κάποια στιγμή. Φταίει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει ποια είναι οι πιο φθηνές τιμές και να πάει να ψωνίζει. Αν περιμένουμε από τα σούπερ μάρκετ και το κράτος να κάνει τη δουλειά αυτή, δεν γίνεται. Κακό. Θα τρώμε λιγότερο. Τι άλλο. Θα τρώμε λιγότερο. Θα προσπαθούμε να παίρνουμε τα πλέον απαραίτητα. Σε πολλά αυξάνουμε. Διαφημίζουν πολυτιμίωση, αλλά πώς να το δούμε. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Είναι απαραίτητα τα τρόφιμα. Για πέμπτο δηλαδή συνεχόμενο μήνα, ο πληθωρισμός κατέγραψε μείωση. Αλλά οι τιμές δεν πέφτουν στα είδη διατροφής. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα των οικοκυριών που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Με από Νότια Αφρική πάντως βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη πίεση. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας κανονίζει το κουμάνο του με την τσέπη που έχει. Την κρίση που υπάρχει τώρα, όλα τα νοικοκυριά έχουν πρόβλημα. Τώρα όσο αντέξει ο καθένας, τι να πει κανείς, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όπως είπα, αυτά είναι από άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάνουμε υπομονή και προσπαθούμε για το κάτι καλύτερο. Βέβαια, το σκεφτόμαστε, τι θα πάρεις, τι σε συμφέρει, δεν αγοράζουμε ανεξέλεγκτο όπως πριν, τώρα τα μετράς. Ασφαλέστατα εμείς. Όταν μισθοί, συντάξεις, όλες κοντεύουν να φτάσουν στο 0,5%, αναπόφευκτο, ενώ και αυτά που λένε ότι κατέβηκαν 2-3-5% είναι αστεία. Στα ίδια στάσιμα επίπεδα στην Ελλάδα της κρίσης, η κατανάλωση τροφίμων. Τα φρούτα και τα λαχανικά μπήκαν σε δεύτερη μοίρα, αφού οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα ούτε για τα βασικά. Υποτονική κίνηση στην αγορά Καλαμάτας, καθώς οι καταναλωτές αναγκάζονται να περιοριστούν μόνο στα απαραίτητα. Φρούτα και λαχανικά για τους περισσότερους μπαίνουν δεύτερα στη λίστα, με αποτέλεσμα και οι αγρότες να περνούν δύσκολα. Χάλια ήταν η κίνηση. Ψωνίζει, δεν ψωνίζει ο κόσμος. Ψωνίζει όσο μπορεί. Όσο μπορεί, ανάλογα στα κατάλληλα πράγματα που πρέπει να πάρει, τα παίρνει. Αλλά δύσκολα βέβαια, έτσι. Και τώρα που σήμερα που αρχίζει ο άλλος ο μήνας που πληρώνονται. Όσο να το κάνεις, έχει περισσότερη κίνηση. Η κίνηση στην αγορά αρκετά υποτονική θα έλεγα σήμερα, που παραδόξως περιμέναμε ότι επειδή έχουν αρχίσει και πληρώνονται συντάξεις, μισθοί, θα έχει κίνηση, αλλά ο κόσμος πλέον μετράει και τα τελευταία σέντς. Μηδέν. Αν και πήραν τη συντάξη σήμερα, δεν υπήρχε κίνηση. Δυσαρεστημένοι και απελπισμένοι οι αγρότες, καθώς και με μειωμένες τιμές, δεν βλέπουν την επιθυμητή ανταπόκριση από τους καταναλωτές. Προσπαθούμε οι τιμές να είναι αρκετά μειωμένες. Δεν γίνεται άλλωστε. Αν είναι υψηλή η τιμή, δεν ψωνίζει ο άλλος πλέον. Κοιτάει ο καθένας μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε τώρα που οι άλλοι θα έρθουν διακοπές. Να δούμε τι θα γίνει. Πες είναι πολύ χαμηλές. Τα πουλάμε 50 και 70 λεπτά, νομίζω και 30 το καρπούζι. Δεν βγάζουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος το βλέπει πολύ ακριβό και με τα 30 λεπτά ακόμα. Οι τιμές όλο και τις κατεβάζουμε, όλο και τις κατεβάζουμε για να ελκύσουμε τους πελάτες να έρθουν να ψωνίσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν χάνουν την ελπίδα τους και αισιοδοξούν για κάτι καλύτερο. Καθόλου ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Τώρα περιμένουμε το Σάββατο, τη βδομάδα που έρχεται μέχρι το 15 Αύγουστο να έχει λίγο κινησούλα. Αισιοδοξία επικρατεί στην Κυπαρισία με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης δακτοκτονίας. Στα πλαίσια καταπολέμησης του δάκου, οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν με την ελπίδα να σωθεί η υλοπαραγωγή. Η πρώτη ενέργεια πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου, ενώ αναμονή βρίσκονται η παραγωγή για τη δεύτερη. Μετά από έναν ουσιαστικά ήπιο χειμώνα, ξεκίνησαν έγκαιρα οι ψεκασμοί δακτοκτονίας στην περιοχή της Κυπαρισίας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ξεκινήσαμε έγκαιρα. Τους δολωματικούς ψεκασμούς κάλυψης από εδάφους. Σημειώνουμε ότι η περιοχή μας φέτος έχει ειδημένη παραγωγή που ξεπερνά το 70%, κυρίως βόρεια των Φυλιατρών και της Κυπαρισίας. Ξεκινάμε με ένα ιστορικό ότι πέρσι είχαμε σε ορισμένες περιοχές δακοσυλλήψεις και δακοπροσβολές. Είχαμε ένα ήπιο χειμώνα και ιδανικές συνθήκες τη διάρκεια της άνοιξης. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε κύριε Μποζίκα ότι ξεκινήσαμε με ένα προβληματισμό όμως. Η έγκαιρη προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η έγκαιρη ανάθεση σε εργολάβο της παγιδοθεσίας και η έγκαιρη ανάρτηση των παγίδων στην περιοχή μας, σε όλη την ευρύτερη περιοχή,
Από τις 14 Ιουλίου μας βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να έχουμε στοιχεία δακοσυλλήψεων έγκαιρα και με βάση αυτά τα στοιχεία των δακοσυλλήψεων και τη συνεκτίμηση των λοιπόν παραμέτρων να αρχίσουμε από τις 4 Ιουλίου τους ψεκασμούς. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός. Έχουμε εγκαταστήσει ένα πυκνό δίκτυο παγίδων, ένα χίλιες παγίδες στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι για να προβούμε σε τοπικούς ψεκασμούς ή στο δεύτερο ψεκασμό κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Θετικό φυσικά είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά συνίσταται η παρακολούθηση και από τους παραγωγούς και η άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους. Το δάκο από δειγματοληψίες που κάναμε δεν έχουμε στην περιοχή. Κάποιες πρώιμες δακοπροσβολές μπορούν να σημειώθηκαν σε ορισμένες περιοχές όπου δεν γίνονται ψεκασμοί ή είναι μικρή παραγωγή ή αρδευόμενοι ελαιώνες. Εκεί λοιπόν εμείς κάναμε έγκαιρα και μια ανακοίνωση να παρακολουθούν και η παραγωγή και να έχουμε μια συνεργασία. Αλλά μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί και στις περιοχές που είναι εκτός προγράμματος δακοκτονία και στη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς και να σημειώσουμε εδώ ότι είναι υποχρέωση των βιοκαλλιεργητών η αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με μέτρα που επιτρέπονται από τον κανονισμό και επιπλέον όσοι είναι εκτός προγράμματος να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Με τη συνεργασία λοιπόν των παραγωγών, όλων των εμπλεκομένων φορέων, η δική μας διαχείριση, πιστεύουμε να έχουμε μια χρονιά αποτελεσματική για την καταπολέμηση του δάκου. Είμαστε στην αρχή και πιστεύουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμα και χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια. Όσον αφορά τώρα τα σχέδια βελτίωσης, έχουν κατατεθεί 100 επενδυτικά σχέδια, ενώ έχουν φτάσει περισσότερες από 65 εγκρίσεις. Εγκρίσεις, πολλή παραγωγή στα χέρια τους, ήδη έχουν κόψει πλέον τιμολόγια και αρχίζουν και υποβάλλουν τις αιτήσεις πληρωμής στην υπηρεσία μας, ώστε έγκαιρα να γίνει παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων και να προωθηθούν αιτήσεις πληρωμής ηλεκτρονικά στο Υπουργείο για να έχουμε τις πρώτες πληρωμές. Η διαδικασία, τελικά είχαν υποβληθεί 100 επενδυτικά σχέδια, από αυτά έχουν στα χέρια τους περισσότερες από 65 εγκρίσεις και οι υπόλοιπες θα έρθουν σιγά σιγά. Εκτιμάμε ότι αν λυθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης και της ρευστότητας που υπάρχει σήμερα για την υλοποίηση των επενδύσεων, οι παραγωγοί έγκαιρα θα κάνουν αυτές τις επενδύσεις, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπορέσουν και να πληρωθούν. Στο πενταπλάσιο μειώθηκε σε μία πενταετία η τακτική χρηματοδότηση με την οικονομική μέγενη να πιέζει όλο ένα και περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς και από την κατανομή της ΑΤΑ για τις τοπικές κοινότητες με πολύ μικρά ποσά να φτάνουν για ολόκληρα χωριά για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Στο πενταπλάσιο έχει φτάσει η μείωση της ΑΤΑ μέσα σε μία πενταετία. Μάλιστα, φέτος σε σύγκριση με πέρυσι εμφανίζονται περικοπές της τάξης του 55% όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που φτάνουν για τα τοπικά διαμερίσματα. Τα νέα για το 2014 δυστυχώς είναι δυσάρεστα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Η ΣΑΤΑ περικόπτεται σε ένα ποσοστό 50% και πλέον, 55% για την ακρίβεια. Το ποσό λοιπόν το οποίο έχουν να μοιραστούν οι 34 δημοτικές κοινότητες και τοπικές, δημοτικές και τοπικές κοινότητες είναι 659.000 ευρώ, να το πω για την ακρίβεια και για τα πρακτικά, είναι 659.428,80. Πέρυσι είχαμε ξεπεράσει περίπου το 1 εκατομμύριο, ήταν ένα 200 από ό,τι μου λέει εδώ ο Παύλος Μπουζιάννης. Και να θυμίσω έτσι απλά για την ιστορία, το 2007 επί Καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας η ΣΑΤΑ ξεπερνούσε τα 2,5 εκατομμύρια. Τα ποσά που μοιράζονται στις 34 περιοχές χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά μικρά για να γίνουν έστω τα στοιχειώδη. Γίνανε κάποια έργα στις τοπικές κοινότητες. Γιατί από προσωπική εμπειρία που έχω δεν γίνει τίποτα στις κοινότητες. Ποιος θέλει? Φταίει ο καπιταλισμός, φταίει η ελεύθερη οικονομία και οι κρίσεις τους, τα κόμματα του κεφαλαίου Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που σας στηρίζουν και τα στηρίζετε. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε πως θα επιχειρηθεί μια περαιτέρω ενίσχυση το φθινόπωρο από πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, ενώ προσδοκά στο να ξεπεραστεί και ο οικονομικός βραχνάς που υπάρχει με το ζήτημα των απορριμμάτων. Από 3 εκατομμύρια πέσαμε στις 600.000. Ξέρετε τι είναι 600.000 άτα? Να μην κάνεις κανένα έργο σχεδόν από το βασικό πόρο. Για ένα πληθυσμό 100.000 κατοίκων. Για μια μεγάλη πόλη και για 34 διαμερίσματα. Σήμερα δεν συζητάμε το σύνολο των έργων ή το σύνολο της χρηματοδότησης.
Συζητάμε για μία παράμετρο, για μία διάθεση. Και είναι προφανές ότι αύριο, αν κατορθώσουμε να μπει στο ΕΠΕΡΑ ως έργο η διαχείριση των απορριμμάτων, διότι ο βρόχος είναι η διαχείριση των απορριμμάτων για το Δήμο Καλαμάτας, έτσι. Τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Μένουμε σε αυτό το θέμα, όπου η αγωνία ενισχύεται για τα δεδομένα για το Δήμο Μεσίνης, που είναι ακριβώς τα ίδια. Η δραστική περικοπή στην ΣΑΤΑ φέρνει προβληματισμό εν ώψη της επικείμενης κατάρτισης του προϋπολογισμού, αλλά και έκκληση προς τους δημότες. Με κοινή τους απόφαση, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών έχουν ήδη αποστείλει προς τους Δήμους την οδηγία, με την οποία επισημαίνουν πως θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ο προϋπολογισμός τους. Βεβαίως, απέτηση στη σκία είναι ο προϋπολογισμός να είναι ρεαλιστικός και ίσως κελισμένος. Και βεβαίως, καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Το άσχημο όμως νέο για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι στο φετινό μας τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από ΣΑΤΑ για το 2014 θα έχουμε μειωμένη πίστοση κατά 53% της ΣΑΤΑ του 2013. Εκείνο που ωστόσο προβληματίζει λοιπόν τους Δήμους είναι η μειωμένη ΣΑΤΑ, η μειωμένη τακτική επιχορήγηση που έρχεται και που είναι κατά πολύ λιγότερη ακόμη και από πέρυσι. Ο Δήμαρχος Μεσίνης κάνει έκκληση και προς τους δημότες, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν πάρα πολύ μειωμένη. Μπορώ να πω δύο νούμερα για να κατανοήσουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Αν υπήρχε καλλικρατικός Δήμος το 2010, και το λέω για να έχουμε συγκριτικά νούμερα, θα έπαιρνε ο τότε καλλικρατικός Δήμος ποσό για ΣΑΤΑ 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2014 το αντίστοιχο ποσό θα είναι μόλις 400.000. Όλοι λοιπόν κατανοούμε το τι δραστική μείωση των πόρων έχει υποστεί η αυτοδιοίκηση, και επίσης ζητάω από τους συνδημότες μου και από τους πολίτες του Δήμου μας να κατανοήσουν τις δυσκολίες που έχει ο Δήμος και ότι αυτά που κάνουμε είναι με υπερπροσπάθεια και του προσωπικού, αξιοποιώντας και τα μηχανήματά μας, αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας που πραγματικά δίνει ένα αγώνα, καθώς και η υπηρεσία καθημερινότητας, να διασφαλίσουμε αυτά που έχουμε υποχρέωση προς τους δημότες μας, να λύσουμε προβλήματα ίδρευσης, να έχουμε σωστή καθαριότητα και βεβαίως ένα συντηρημένο αγροτοδασικό δίκτυο, και οπωσδήποτε να έχουμε καλές επιδόσεις. Να επιστρέψουμε τώρα εμείς στα αγροτικά μας ζητήματα και να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις. Το ελαιόλαδο δείχνει για το 2012 να έμεινε λίγο πίσω και έδαφος να κέρδισαν οι επιτραπέζιες ελιές. Οι επιτραπέζιες ελιές και όχι το ελαιόλαδο είναι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ο βασικός μοχλός ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιουργικών προϊόντων που βελτίωσαν το 2012 τις επιδόσεις τους σε αντίθεση με τους άλλους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου, ο επιχειρηματικός τομέας τυποποίησης ελαιολάδου μάλλον εξασθενεί παρά ενισχύεται, καθώς η εγχώρια οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως για τις οικονομικές εξελίξεις στρέφει όλο ένα και περισσότερους καταναλωτές στα φθηνότερα του ελαιολάδου φυτικά έλαια. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ελληνικό, αλλά πανευρωπαϊκό, και κοινεί από τις ίδιες μεγαλύτερες στον κόσμο καταναλώτριες ελαιολάδου χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός Oil World, που χαρακτηρίζει άνευ προηγουμένου τη στροφή αυτή του καταναλωτικού κοινού των χώρων του Ευρωπαϊκού Νότου στα σπορέλαια. Ειδικότερα για την ελαιοκομική περίοδο που λήγει στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2013, η συνολική κατανάλωση ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 13%, παρουσιάζοντας πρωτοφανή εδώ και δεκαετίες πτώση. Στις συνθήκες αυτές, η ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, πυρηνελαίου και επιτραπέζιων ελιών φαίνεται να συνεχίζει υπό δυσχερέστατους όρους τις προσπάθειες να επεκταθεί εξαγωγικά, κυρίως σε χώρες που δεν πλήττονται ακόμη έντονα από την οικονομική κρίση, αποσπώντας μερίδια από τους κατά πολύ ισχυρότερους και πολλαπλάσιο μεγέθους αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς της Ιταλίας και της Ισπανίας. Επιστρέφουμε στα του Δήμου Μεσίνης, όπου οι παρεμβάσεις εξελίσσονται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας. Στο κέντρο και την πόλη της Μεσίνης ξεκίνησε το έργο της υπογειοποίησης των κάδων, ενώ εκτεταμένες είναι οι παρεμβάσεις στο αγροτικό και δασικό δίκτυο. Μια σειρά από ενέργειες έχει αναλάβει ο Δήμος Μεσίνης και αυτές αφορούν
τόσο τις εργασίες του έργου υπογειοποίησης σκάδων στο κέντρο της Μεσίνης σε 5 σημεία περιμετρικά της κεντρικής πλατείας, οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όσο και τις εργασίες συντήρησης του αγροτοδασικού δικτύου στις ορεινές περιοχές του Δήμου. Ξεκίνησαν οι εργασίες. Εντός διμήνου θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο που θα ομορφύνει το εσωτερικό της πόλης. Θέλω να αναφερθώ επίσης στην συντήρηση του αγροτοδασικού δικτύου, το οποίο έχουμε στο Δήμο μας, ιδιαίτερα στα ορεινά. Μας έχει παραχωρηθεί ένα μηχάνημα από την Περιφερειακή Ενότητα Προωθητήρας Γεών και το οποίο εμείς λειτουργούμε και συντηρούμε και βάζουμε τα καύσιμα και κάνουμε συντήρηση του αγροτοδασικού δικτύου, το οποίο πολλές φορές διευκολύνει και τους κτηνοτρόφους μας. Παράλληλα θέλω να αναφερθώ και στην αγροτική οδοποιία, την οποία υλοποιούμε με δικά μας μηχανήματα αλλά και με μικρές εργολαβίες μικρού προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας για τις περιοχές κατά προτεραιότητα που έχουν σίκα, σταφίδα και πρώιμες καλλιέργειες και παραγωγές, ενώ μέχρι τις ελιές θα έχουμε συντηρήσει όλο το αγροτικό δίκτυο του εκτεταμένου και με πάρα πολλά χωριά Καλλικρατικού Δήμου Μεσίνης. Τα έργα συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Ήδη οι προοπτικές που έχουν εξασφαλίσει οι υποδομές που έχουν εξολοκλήρωση να βαθμιστεί είναι σημαντικές. Τα έργα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης είναι στο τελικό του στάδιο, κάτι που προσφέρει σημαντικά σε ενέργεια και οικονομία. Λύση σε δύο κύρια προβλήματα του νοσοκομείου Καλαμάτας, δηλαδή στο ζεστό νερό χρήσης και στο θέμα θέρμανσης, άρα και της υγρασίας, θα έχει δοθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, καθώς μετά την εγκατάσταση των ηλιακών πάνελ τοποθετείται θερμομόνωση, υγρομόνωση. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης των εργασιών της θερμομόνωσης, υγρομόνωσης. Ήταν διαπιστωμένο χρόνια ότι στην οροφή του νοσοκομείου μας η μη ικανοποιητική μόνωση που υπήρχε δημιουργούσε προβλήματα με μεγάλα ποσοστά υγρασία σε πολλά σημεία του τρίτου ορόφου. Είναι ένα έργο ουσιαστικό, προϋπολογισμού 157.000 ευρώ, το οποίο έρχεται να επιλύσει ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα που παρουσιάστηκε την τελευταία πενταετία. Πέρα όμως από αυτό, με την ολοκλήρωσή του ανοίγει και ο δρόμος για την εγκατάσταση και των υπολείπων ηλιακών συλλεκτών που έχουν να κάνουν με το έργο της ηλιοθερμίας, 135 τον αριθμό, έτσι ώστε με την τοποθέτηση και αυτών των ηλιακών συλλεκτών ολοκληρώνεται πια όλο το έργο της ηλιοθερμίας, έχοντας εγκατασταθεί περίπου 240 ηλιακοί συλλέκτες και δίνοντας οριστικά λύση στο πρόβλημα των ζεστών νερών χρήσης και της έρμανσης του νοσοκομείου μας. Αναμένεται τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, γεγονός που δηλώνει ότι σε λίγο καιρό το νοσοκομείο θα λειτουργεί κάτω από άλλες συνθήκες. Τέλη Αυγούστου και το έργο της θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και της ηλιοθερμίας θα έχει ολοκληρωθεί. Ο Σεπτέμβρης και πιο γενικότερα ο νέος χειμώνας θα βρει το νοσοκομείο Καλαμάτας στον τομέα της θέρμανσης και των ζεστών νερών χρήσης κάτω από άλλα δεδομένα. Η ικανοποίηση είναι δεδομένη, καθώς τα έργα εκτελούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Είναι ένα μεγάλο έργο που είμαι ικανοποιημένος από τους ρυθμούς όπου εξελίχθηκαν οι εργασίες. Αν λάβουμε υπόψη μας πώς κινούνται γενικότερα τα δημόσια έργα, σαφέστατα οι ρυθμοί που ακολούθησε το νοσοκομείο Καλαμάτας και οι ανάδοχοι που είχαν αναλάβει να εκτελέσουν αυτά τα έργα, μόνο ικανοποιημένοι μπορεί να είμαστε. Και εδώ, για ακόμα μια φορά, θέλω να δώσω τα θερμά συγχαρητήρια στους συνεργάτες μου της Εθνικής Υπηρεσίας που με την καθημερινή και εντατική παρακολούθηση και επίβλεψη προχωράνε αποτελεσματικά όλα τα έργα. Να πάμε στην Ήπεθρο που ζει τις δικές της κυριολεκτικά μοναδικές στιγμές. Με έντονο το χρώμα της παράδοσης και παρά την οικονομική κρίση, ο κόσμος διασκεδάζει μέχρι το πρωί. Τα χωριά είχαν τη δημητική τους και με βάση τα αρκετά παραδοσιακά πανηγύρια, το κέφι έφτασε στο κόκκινο. Με το σιγουρό.
Ξανά διανύουμε την εποχή της κρίσης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει και η διασκέδαση. Στροφή στην παράδοση κάνουν οι περισσότεροι πολίτες με μοναδικές γιορτές που διοργανώνονται στα χωριά. Γίνεται για πρώτη φορά εδώ στο συγκεκριμένο χώρο, γινόταν μέσα στο χωριό. Φέτος το νέο συμβούλιο αποφάσισε να κάνει κάτι καινούριο, κάτι πολύ μεγάλο. Ο κόσμος μας τιμάει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ανεπανάληπτο αυτό που ζούμε, δηλαδή δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα. Λόγω της ιδιότητάς μου, είμαι υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχω υπηρετήσει σε ένα δύσκολο πόστο στη Σερβία, η οποία και αυτή τη στιγμή ακόμα που μιλάμε συνεχίζει να είναι κάτω από μια κρίση και οικονομική και πολιτιστική. Έζησα όλο αυτό το πρόβλημα της χώρας πριν από 5 χρόνια και οι ίδιοι ξεπέρασαν με τον ίδιο περίπου τρόπο το πρόβλημά τους. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν υπάρχει κρίση. Η κρίση είναι τεχνητή. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι και με αυτά τα λίγα που μπορεί να έχουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την παράδοση που είναι η μόνη που μπορεί να κρατήσει υψηλά το ηθικό των Ελλήνων. Τα πανηγύρια που διοργανώθηκαν χθες το βράδυ σε παπούλια αλλά και αεροχώροι πραγματικά μάγεψαν. Ο κόσμος γλεντάει, διασκεδάζει το καλοκαίρι στην περιοχή μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παπούλια, στο σύλλογο. Αυτό το μικρό χωριό πραγματικά έχει μαγέψει με τις εκδηλώσεις που κάνει. Σήμερα έχει την Εφηθόδη. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος έχει πλημμυρίσει το χώρο που γίνεται η εκδήλωση. Είναι και δωρεάν είσοδο, σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να γλεντήσει, έχει ισοδοξία, χρειάζεται λίγο βοήθεια γενικότερα και πάει μπροστά. Θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερες μέρες. Υπάρχει ισοδοξία σε όλους μας, θα θέλει δουλειά, αγώνα και προσπάθεια. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική βραδιά για εμάς, γιατί πάνω από μια δεκαετία τώρα οργανώνουμε αυτή τη γιορτή εδώ πέρα. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο ότι ο κόσμος έρχεται και διασκεδάζει. Πιστεύουμε ότι και εδώ αυτά που προσφέρουμε είναι ικανοποιητικά για αυτούς και από πλευράς μουσικής και από πλευράς φαγητών. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους, να είναι όλοι καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά και ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να διασκεδάζουμε. Τι καλύτερο λοιπόν από μια βραδιά γεμάτη από παραδοσιακή μουσική, χορό, αλλά και άφθονο φαγητό. Τώρα ψήνουμε αγριογούρνο. Η φτώχεια θέλει καλοπέρας. Παρά τα προβλήματά μας περνάμε καλά, η παράδοση συνεχίζεται. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος απόψε θα διασκεδάσει. Ένα μεγάλο γεγονός για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παπουλίων. Τα παιδιά εδώ έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο και κοινοφελές έργο στην περιοχή. Έχουν φτιάξει ένα πολύ σύγχρονο ιατρείο και καθαρά από δικά τους χρήματα, δεν τους έχει βοηθήσει κανένας. Και βοηθούν πραγματικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όλη την τοπική κοινωνία. Αυτό χρειάζεται και μακάρι όλοι οι συλλόγοι να λειτουργούσαν μέσα από την αλληλεγγύη και αυτό που μας ζητάνε οι καιροί. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Και ο Σύλλογος πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Λίας ο Κανάκης είναι ένας πρεσβευτής της χώρας μας με διπλή ιδιότητα του επιχειρηματία που έχει τιμήσει τη χώρα να εξάγει το λάδι και τα προϊόντα της μεσσηνιακής γης στα πλάτη του κόσμου. Έχει φτάσει στην Άπο Ανατολή, έχει φτάσει στην Αμερική, έχει φτάσει στην Ευρώπη και απόψε στο χώρο του εργοστασίου του
να με την παρουσία του και με την συμμετοχή του, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, να προάγει και τον πολιτισμό. Με αυτή λοιπόν τη διπλή ιδιότητα θα πρέπει όλος ο κόσμος της Μεσσηνίας να συνδράμει σε αυτό το οποίο κάνει ο Ηλίας ο Κανάκης. Για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι απόψε σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε και φέτος τον κόσμο που για μία ακόμα χρονιά μας στήριξε σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίστηκε η προσπάθεια που κάναμε και οι δύο συλλόγοι και είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνεται πάντα το ίδιο. Χιλιάδες κόσμου έδωσε το παρόν αποδεικνύοντας αυτό που λέει ο λαός, πως η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Επιμένω μου κανάλι το πες. Κοίταξε, παρά την κρίση που έχουμε, είναι όλα φθηνά. Είναι σαν να βγαίνεις να πας σε μια ταβέρνα. Δεν θα πας σε μια ταβέρνα. Εδώ έχουμε και μουσική. Βλέπουν και ονόματα, βλέπουν και ανθρώπους που αγαπάνε. Ειδικά αυτή την εποχή που υπάρχει με την κρίση, ο κόσμος θέλει να ξεδώσει, να γλεντήσει, να χαρεί. Και εμείς αυτό το προσφέρουμε απόψε. Στο ίδιο κλίμα και ο Μαλιγαλάς, Αντύπας και Πίτσα Παπαδοπούλου ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους με δικά τους αλλά και συναδέλφων τραγούδια, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η οικονομική κρίση δεν στέκεται εμπόδιο στην διασκέδαση. Πλήθος κόσμου γλέντισε με την ψυχή του, τραγούδησε και χόρεψε μέχρι να βγει ο ήλιος. Άραγε, άραγε, ακόμα μ' αγαπάς. Σε με γυρεύεις, με ζητάς, όπως Αντύπας και Πίτσα Παπαδοπούλου κέρδισαν τις εντυπώσεις στο Μελιγαλά, αποδεικνύοντας πως η διασκέδαση δεν λογαριάζει την κρίση. Με τα δικά τους διαχρονικά τραγούδια αλλά και άλλων συναδέλφων ξεσήκωσαν κάθε παρευρισκόμενο. Παρά λοιπόν τα όποια οικονομικά προβλήματα, η διασκέδαση και το κέφι ήταν δεδομένο. Πιστεύω ότι και βλέπω ότι με αγαπάει και του ανταποδίδω κι εγώ όλη μου την αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να ξεπεράσουμε γρήγορα το πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα και να έρθουν τα γέλια και τα χαμόγελα στα σπίτια. Δεν σου κάνω τον Άγιο για μια νύχτα παράδομα. Μουσική, χορός και η διάθεση στο κόκκινο. Στη ζωή μας είναι, σου λέω τα μικρά, ότι έδωσες να πάρεις με το κοτελικά. Διαγωγή να έχεις, πως βιωτάτιος, θα έχεις εντός σου τη ζωγός. Ξέρεις γιατί, είναι δικό σας. Thank you.
Αυτό που αξίζει φυσικά να σημειωθεί είναι ότι τα έσοδα θα διατεθούν στον Εθνικό Μελιγαλά. Παρόλο το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε ο Σύλλογος για να διοργανώσει ο Εθνικός αυτή την εκδήλωση, τελικά φαίνεται ότι τα κατάφερε, ο κόσμος διασκεδάζει, ευχαριστιέται και ζει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και εύκολο βέβαια, γιατί όπως ξέρουμε τα ονόματα των τραγουδιστών που είναι ψηλά έχουν και ένα κόστος πολύ μεγάλο, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι και ο Σύλλογος θα ωφεληθεί, μόνο ο Σύλλογος, δεν ωφελείται κανένας άλλος. Μην νομίσουν, υπάρχει εντύπωση ότι εγώ απλώς είμαι ο διοργανωτής της εκδήλωσης, ό,τι χρήματα θα βγουν είναι για τον Εθνικό. Και αυτό έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν και τώρα αλλά και στο μέλλον. Εγώ πάντως θα είμαι κοντά στον Εθνικό, όσο χρόνο είμαι εδώ θα προσφέρω όλες τις δυνάμεις αυτός ο Σύλλογος που πράγματι είναι εδώ ένα ζωντανό κύτταρο και μια καλή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα να υπάρχει και να μακροημερεύει. Μια φωτιά δυνατή είναι τώρα σβηστή. Γιατί με έχεις πληρώσει, γιατί με έχεις προδώσει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.